δεν ξεχνάμε, ούτε κάνουμε πίσω. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα το 2013, η δολοφονική επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο Πέραμα, στους αλλιεργάτες στην Ιχθυόσκαλα, δεκάδες δολοφονικές επιθέσεις απέναντι σε μετανάστες και καταπιεσμένους δεν έχουν σβήσει. Το νησί μας, ηχείως, έχει αυτά παραδείγματα από τη σαπίλα της φύτρας τους, με τις απειλές και επιθέσεις σε πρόσφυγες και μετανάστες, σε δημοσιογράφους, σε συνδικαλιστές. Έχουμε εικόνα με τους εμπρησμούς σε αποθήκες αλληλέγγυων που οι αρχές ακόμα ψάχνουν τους ενόχους, δημιουργώντας μια σειρά ερωτηματικά. Την Πέμπτη έχουμε ακόμα μια δίκη του συναδέλφου μας Γιάννη Κουτσοδότη στο νοσοκομείο, που δέχτηκε άγρια ρατσιστική και εν πολύ δολοφονική επίθεση από γνωστό σε όλου μας καταδικασμένο πορτόδικα και δίθεν μετανοημένο στέλεχος της Χρυσής Αυγής. Τα μαντρόσκυλα των αφεντικών και του συστήματος που γεμίζουν με απίθμενο μίσος ατιμόρυτα τα κοινωνικά δίκτυα όλο αυτό το διάστημα, με την ανοχή και τη συνενοχή της επίσημης πολιτείας που μιλούν για λαθροπιθήκους απευθυνόμενοι στους πρόσφυγες και μετανάστες, που τους καλούν να ψοφήσουν, που τους επικηρύσουν νεκρούς ή ζωντανούς, που επιτίθενται ασύστολα σε όποιον υψώνει αλληλέγγυα φωνή, που στείλουν μπλόκα σε μικρά παιδιά και οικογένειες, πρέπει να πάρουν απάντηση στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, στους χώρους εκπαίδευσης από το οργανωμένο συνδικαλιστικό ταξικό κίνημα, από κάθε άνθρωπο που σέβεται τον εαυτό του και αγωνίζεται για την αξιοπρέπεια. Διαχρονικά σε όλες τις μεγάλες εθνικές στιγμές κάποιοι πλουτίζουν σε βάρος του λαού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το μεγάλο Ολυμπιακό φαγοπότη του 2004, αλλά και το σημερινό φαγοπότη των πολυεθνικών εταιριών με αφορμή την πανδημία. Η εθνικιστική ρητορική προσφέρει απλοϊκές, λογικοφανές και μυσαλόδειξες απαντήσεις. Στο ερώτημα, για παράδειγμα, ποιος φταίει για την ανεργία, η εθνικιστική απάντηση είναι απλή: οι μετανάστες. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει κάθε συζήτηση για την αύξηση της ανεργίας, για τις απολύσεις, τη μείωση των μισθών και την απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων και για την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια διάσταση του μεταναστευτικού ρεύματος. Το φασιστικό επιχείρημα βασίζεται στην ιδέα ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο. Έτσι δεν έχουμε χρόνο να σκεφτούμε. Πρέπει να δράσουμε ενάντια στους μετανάστες, στους ανέργους και εργαζόμενους που διαδηλώνουν και σε όποιον εναντιώνεται στην πατρίδα κατά τη φασιστική λογική. Ο εχθρός στοχοποιείται ανά περίπτωση, οδηγώντας τη μάζα, αφού πρώτα της έχει αφαιρεθεί κάθε στοιχείο κριτικής και διαφωνίας. Για πολλά χρόνια η ναζιστική συμμορία δρούσε ανενόχλητη, σκορπίζοντας το δηλητήριο του φασισμού και του ρατσισμού, τρομοκρατώντας ολόκληρες γειτονιές. Τα γραφεία της Χρυσής Αυγής έκλεισαν. Και δεν έκλεισαν με παρέμβαση του κράτους. Έκλεισαν αφού η κοινωνία τους έστειλε στα αζήτητα, πετώντας τους έξω από το κοινοβούλιο. Και έτσι έπρεπε να γίνει. Ωστόσο, ο φασισμός και ο ρατσισμός παραμένουν και γιγαντώνονται. Μια κοινωνία διαλυμένη από τις εξουθενωτικές οικονομικές πολιτικές, που βρίσκει και πάλι τον εχθρό στον πιο αδύνατο, στον κυνηγημένο πρόσφυγα που φτάνει στις ακτές της. Συνεπικουρούμενοι από τις ακροδεξιές και αντικοινωνικές πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και εδώ στοιχείο έχουμε ζήσει φασιστική βία και τραμπουκισμούς ενάντια σε δημοσιογράφους, πρόσφυγες, αλληλέγγυους πολίτες. Έχουμε ζήσει την εκόλαψη του αυγού του Βιγιού με το κάλυμα μιας απαράδεκτης αντιμορρησίας. Απαράδεκτης. Βάζουμε φραγμό στον εκφασισμό, απαιτώντας επιτέλους και εδώ στο νησί μας την παραδειγματική τιμωρία των δρασιδηλωλιπέδιων.
εικόνα βάζουμε φραγμό στο φασισμό, αντιμετωπίζοντας την καθημερινή ρητορική του μίσους, του ρατσισμού, του σεξισμού και της ξενοφοβίας, τη διάδοση ψευδών ειδήσεων, το ναζιστικό δηλητήριο που βάζει στο στόχαστρο τους αδύναμους και τους ανυπεράσπιστους. Στο πρόσωπο του Φίσα χτυπήθηκε η τέχνη. Τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Αυτός που δολοφονεί είναι δολοφόνος, είναι εγκληματίας. Όταν αυτό γίνεται οργανωμένα από μία ομάδα και συντονισμένα, είναι εγκληματική οργάνωση. Η αδημοδησία, ξέρετε, κυοφορεί το θράσος και γεννά το έγκλημα. Αυτό το τοκετό εμείς πρέπει να τον εμποδίσουμε. Όχι στο φασισμό. Συντονισμένα πρέπει να αντιτάξουμε ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι σε αυτό το μαύρο μέτωπο, σε αυτό το μέτωπο που πραγματικά μισεί τον άνθρωπο. Έχουμε έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο. Αυτός ο αντίπαλος θα φοβηθεί μόνο σε μία περίπτωση, όταν βρει όλους μας απέναντί του τείχος. Σας ευχαριστώ. Κι αν δραζώνει τα αρματά του, τα ηττάμενος του θανάτου, και ποιος θα σου κρατήσει άσπρο στο χώρο μαντήλι, μα για πρίλο του κόσμου πίκρα περπατάει στα χείλη. Αι, γαρουφαλό μου. Σαν κρεμάλα προς το μαρμαρένιο αλώνι, στέκει και το πεταλώνι. Αν μήνα γυρίσει παραμύθι να αρχινήσει, μαύρο κρασί να πιούνε, το φεγγάρι έχει μεθύσει. Αι, γαρουφαλό. Follow.